5.99 τα νέα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα τρία εισαγόμενα και όλα αυτά καθώ οι επιδημιολόγοι θα έχουν αύριο νέα συνάντηση με τον πρόεδρο τη Μορατεία για την επόμενη φάση χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Σύνδεση με την Μέρη Αυξεντίου. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικητά, κυρίε και κύριοι. Σε 949 ανέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού. Σήμερα ανακοινώθηκαν 5 νέα, με του ειδικού να αναφέρουν ότι δεν προκύπτει κάποια δραστική αλλαγή στην επιδημιολογική εικόνα. Τα πέντε περιστατικά νικήτα εντοπίστηκαν μετά από 1504 εργαστηριακές διαγνώσεις. Συγκεκριμένα, τα τρία κρούσματα εντοπίστηκαν ανάμεσα στους επαναπατριστέντες μετά από 160 διαγνώσεις. Και τα τρία άτομα έφτασαν στην Κύπρο από το Λονδίνο. Ένα κρούσμα, να πούμε, εντοπίστηκε από σύνολο 104 δειγμάτων που διεκπεραιώθηκαν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των γενικών νοσοκομείων. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, πρόκειται για νοσηλευτή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, ο οποίο, όπω πληροφορούμαστε, εργαζόταν κανονικά. Ο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία έχει ήδη ενημερωθεί και προβαίνει νικήτα σε όλε τι απαραίτητε ενέργειε με βάση το πρωτόκολλο. Οι επαφέ του νοσηλευτή δηλαδή θα υποβληθούν στην εξέταση, ενώ ο χώρο θα απολυμανθεί. Τώρα, όπω πληροφορείται ο Αντένα, το ενδεχόμενο νοσηλευτή να μετέδωσε τον ιό σε συναδέλφου του ή σε ασθενεί είναι πολύ μικρό, αφού στα νοσηλευτήρια εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία. Τα μέλη του προσωπικού εξάλλου φορούν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ υποβάλλονται στην εξέταση για τον κορονοϊό τακτικά. Το πέμπτο κρούσμα τώρα αφορά σε εργαζόμενο σε χώρο εστίασης. Εντοπίστηκε από το πρόγραμμα ελέγχου 10.000 εργαζομένων σε κομμωτήρια, κουρία, Ινστιτούτα Αισθητικής, Κέντρα Δερματοστηξίας και χώρους εστίασης. Να αναφέρουμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι στο νοσοκομείο Αμοχώστου του νοσηλεύονται τρία άτομα, ενώ την ίδια ώρα διασωληνωμένοι παραμένουν τρεις ασθενείς στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Να δούμε τις δηλώσεις του κ. Κωστρίκη και επιστρέφουμε. Τα δεδομένα παραμένουν αρκετά ικανοποιητικά και η Επιστημονική Επιτροπή είναι πολύ ευχαριστημένη για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον πληθυσμό. Παρακολουθούμε προσεκτικά την πορεία του ιού, μελετούμε όλα τα δεδομένα με συνεχή, σε συνεχή βάση και δεν συντρέχει κανένα λόγο ανησυχία. Επαναλαμβάνουμε την προτροπή να τηρείτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να είστε προσεκτικοί. Και οι επιδημιολόγοι αύριο καταθέτουν τι συζητήσει του ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ναι, να πούμε αρχικά, το ότι οι επιδημιολόγοι συνέρχονται απόψε μέσω τηλεδιάσκεψης και αύριο, όπω είπε και εσύ, θα θέσουν τι συζητήσει του για την επόμενη φάση άρση των περιοριστικών μέτρων ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία. Όπω ανέφερε στον αντένατο μέλο τη Επιτροπή Πέτρο Καραγιάννη, η επιδημιολογική εικόνα είναι τέτοια που δεν εμπνέει πλέον ανησυχία τουλάχιστον για το παροστάδιο, αποκαλύπτοντα ότι οι ειδικοί μπορεί να είναι πιο γενναίοι όσον αφορά στι χαλαρώσει. Δεδομένη θεωρείται η επαναλειτουργία των υπηαγωγείων το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου, με την επικρατέστερη ημερομηνία σύμφωνα με του ειδικού να είναι η 9η Ιουνίου. Όπως πληροφορούμαστε στις εισηγήσεις των επιδημιολόγων περιλαμβάνεται και η επαναλειτουργία γυμναστηρίων, σχολών χορού, κολυμβητηρίων και εμπορικών κέντρων καθώς και πολυκαταστημάτων. Οι επιδημιολόγοι Νικήτα έχουν καταλήξει στο χρονοδιάγραμμα για άρση της απαγόρευσης των συναθρήσεων άνω των 10 ατόμων. Αυτό δηλαδή θα ανοίξει το δρόμο και για την διεξαγωγή δεξιώσεων όπως η γάμοι και οι βαπτίσεις. Ενώ όπως πληροφορείται ο Αντένα, οι αίθουσε δεξιώσεων αναμένεται να ανοίξουν τις πόρτε τους πολύ πιο νωρί και ενδεχομένως στις αρχές Ιουλίου. Οι τελικές αποφάσεις ωστόσο θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο την Δετάρτη ενώ όπως ανέφερε στον Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα εκπλαγεί αν υπάρξουν πρόορες χαλαρώσεις. Να δούμε και διεθνώς την κατάσταση πώς διαμορφώνεται μερή. Ναι, νικήτα τα κρούσματα στον πλανήτη πλησιάζουν τα 6.306.000, ε, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 374.000. Την ίδια ώρα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν έχουν αποθεραπευτεί πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια. Την αρνητική πρωτιά όσον αφορά στα κρούσματα αλλά και στου νεκρού έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ δεύτερη στη λίστα των χωρών με τα περισσότερα κρούσματα βρίσκεται η Βραζιλία με τη Ρωσία να ακολουθεί. Η Κύπρος, να πούμε, βρίσκεται στην 80η θέση αυτή τη λίστα.